Πάντως το συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, δεν θα χρειαστεί να το ρωτήσουμε στον έναν και μοναδικό κορυφαίο style expert, τον Al Giga. Τον υποδεχθούμε. Καλημέρα, Ιωάννα μου. Πάρα πολύ από δεν απόσταση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούμε, αλλά... Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σου έφερε ένα μικρό δωράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... Είναι από τις δημιουργίες σου. Είναι το άρωμά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έλα να κάτσεις την παρέα μας, Al. Γεια σου, Al. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Λοιπόν, είναι το άρωμά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πολλά να πούμε, Al, γιατί θέλω να σου πω. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Και είναι μεγάλη μου τιμή. Το πρώτο σου ζωντανό, ε! Το πρώτο μου κάνεις. Ζωντανό, πρώτη φορά ever. Εκπομπή. Σε περίμενα πώς και πώς και συζητούσαμε για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Με τις εντάσεις, με τις διαφωνίες, με τους σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν μάθει να ακούνε τις συμβουλές των επαγγελματιών. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει χαμός βασικά εκεί μέσα. Έχουν αγωνία, έχουν... Άγχος, δεν ξέρω τι είναι. Ανασφάλεια είναι. Δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω δεν έχουν βρει τον αυτό τους εκεί μέσα ακόμα, πώς λειτουργεί, τι θέλουν να κάνουν ακριβώς και πώς θα το κάνουν. Είναι όλα πρωτότυπα όμως... για αυτούς και... Εντάξει, αλλά το να εμπιστεύεσαι ανθρώπους οι οποίοι είναι φτασμένοι, είναι κορυφαίοι και έχουν σηματοδοτήσει το όνομά τους, όπως εσύ, με την επιτυχία, νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Πρέπει να ακούνε. Πρέπει να ακούνε, σιγά σιγά θα μάθουν. Είναι πιτσιρίκια, είναι νέα παιδιά, δεν ξέρουν το σύστημα πώς λειτουργεί όλο ακόμα. Είσαι και... ψύχρεμος πάντως στις αντιδράσεις σου. Έτσι, γιατί έχουμε ακούσει, είμαι απόλυτη, δεν το φοράω αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, δεν είναι μ' αρέσει γελίο, το άλλο. Φαίνεται γελίο. Ναι. Έχουμε ακούσει έτσι. Πολλά και off-camera που γίνανε κάτι παραστατικά στα παρασκήνια του live. Το ακούσαμε το σκηνικό με τον Τζίμι, το Σάιον. Ναι, λίγα ναι, λεπτά ναι. Πριν βγει. Ναι, ήταν λίγο έντονο παραστατικό, απέριτο επίσης. Νομίζω και σε πείραξε πιο πολύ από όλα το συγκεκριμένο. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα δεν χρειαζόταν να γίνει αυτή την ένταση πριν βγουν όλοι στη σκηνή, αλλά το προσπεράσαμε αυτό και πάμε για week 2. Έτσι. Άλλες που βλέπεις τα παιδιά κάθε μέρα, θεωρείς ότι έχουν πάει διακοπές στην Ακαδημία. Είδαμε τη Δώρα Παντέλη πριν από λίγο. Από το χθεσινό επεισόδιο να του λέω ότι βαριέστε, χασμουριέστε την ώρα του μαθήματος, αργούνε, καθυστερούν να μπουν στην τάξη. Πώς έχεις πάρει τα vibes των παιδιών, τι που έχουμε έρθει αραχτοί εδώ και ό,τι μάθουμε, μάθαμε. Κοίτα, νομίζω. Είναι χωρισμένοι. Κάποιοι είναι πιο καλοί μαθητές, σε εισαγωγικά. Κάποια είναι πιο καλές μαθητές, κάποιοι έχουν κάνει και πρόοδο πολύ. Θέλουν, όπως την Κρίσα, θέλει πάρα πολύ να πάει μπροστά και έχει δείξει αυτό. Κάποια άλλα παιδιά είναι λίγο ακόμα, δεν το έχουν πάρει στα σοβαρά ακόμα. Νομίζω είναι απλά ένα παιχνίδι, θα περάσουμε καλά. Ναι, αλλά πόσο. Είναι αρκετός ο καιρός σε σχέση με τις τόσες πολλές ώρες και των μαθημάτων και από την πλευρά τη δική σας, των καθηγητών. Και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή και εμείς που το παρακολουθούμε, λέω, τελείωσε η περίοδος χάριτος. Είδαμε το πρώτο live, η ψυχρολουσία. Έγινε το πρώτο σκοτσέζικο ντους. Που απογοητευτήκαν και όλοι οι καθηγητές από την πρώτη εμφάνιση, έτσι. Πάθατε ένα σοκ. Σοκ. Εγώ έχω συνηθίσει να δουλεύω με μεγάλα ονόματα και με πολλή εμπειρία, άρα περιμένα πολύ περισσότερο. Ήμουν πολύ απογοητευμένος, αλλά πάμε για week 2 και πιστεύω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τι πρέπει να αλλάξουν οι σπουδαστές από αυτά που είδες από τον πρώτο live? Έχουν να δουλέψουν τις φωνές τους σίγουρα, που έχουν κάνει πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα με την Πέννη. Πιστεύω θα έχει μια καλύτερη αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε, είναι δεύτερη εβδομάδα. Έχουν πολλή δουλειά, θα καταλάβουν. Τώρα ξεκινάει το διαγωνισμός. Τώρα θα ξεκινήσει η πίεση, γιατί αρχίζουν να διαγωνιστούν μεταξύ τους τώρα. Κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα, κάθε λόγο που δώσουν παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση και φωνή. Τι ενοχλεί πιο πολύ τους σπουδαστές με τα ρούχα? Δηλαδή κάτι δεν είναι το στυλ τους? Δηλαδή έχουν συνηθίσει και εγώ να φοράνε ένα άλλο στυλ και τους απογοητεύει κάτι που δεν τονίζει, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά του σώματος? Αυτά είναι που ήδη νομίζουν ότι είναι τα δυνατά του σημεία. Ναι. Γιατί οι πειραματισμοί, σ' ακούσαμε να λες ότι είναι σημαντικό μέχρι να καταλήξεις κάπου. Βέβαια, και θα κάνουμε και διάφορους πειραματισμούς με τα παιδιά. Κάποια είναι πολύ ευέλικτη και όπως η Έλληνα που δεν ήθελε να φορέσει φόρεμα. Και στο τελικό φόρεσε
φόρεμα και ήταν άψογη. Ήταν πολύ όμορφη εκείνη στη σκηνή. Το είδε και η ίδια μετά. Συγγνώμη. Το είδε και η ίδια μετά. Ναι. Νομίζω το είδε και κόσμο πόσο ωραία ήταν. Και θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο με την Έλενα και σιγά σιγά θα γίνει και πιο σεξι. Που δεν ήθελε στην αρχή. Λες για την Έλενα, για πες μου λίγο για την Πινελόπη. Γιατί στο απόψινό επεισόδιο θα δούμε ότι στο fitting κάτι. Δεν πήγε πολύ καλά. Πινελόπη είναι μια ειδική περίπτωση γιατί έχει εμπειρία στη μόδα. Ήταν δημοσιογράφος, έχει άποψη για πολλά πράγματα. Είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό που βλέπουμε τα πλάνα, είναι από το σημερινό επεισόδιο. Ναι. Εμένα, αν με ρωτάς με το τραγούδι που θα πει, ταιριάζει απόλυτα. Έτσι, ευχαριστώ. Γιατί λέει ένα pop κομμάτι, ένα πολύ fun. Γιατί θα κάνει είναι Cindy Lauper, δηλαδή έτσι. Είναι πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό. Πρέπει να είναι fun το ντύσιμο. Mm-hmm. Και δεν έχετε δει όλο το ντύσιμο. Το βράδυ θα δει ολοκληρωμένο. Επειδή ήχο δεν έχουμε. Πώς έχει αντιδράσει λίγο, γιατί το πρόσωπό της δεν πρέπει το βλέπετε πολύ. Πρέπει να είναι fun, λέμε, αλλά δεν φάνηκε αυτό στο βλέμμα της. Θα αντιδράσει Al. Γενικώς αντιδράει. Πενελόπη έχει πολύ ιδιαίτερο σώμα. Πώς να το βλέπεις μπροστά εδώ. Ένα πολύ hard στοιχείο rock μέσα της. Έχει τα τατουάζ. Έχει βαθές ρίζες στο rock. Αλλά βέβαια το τραγούδι αυτό είναι ένα pop rock. Βέβαια. Και η ρίζα του rock είναι από τις δεκαετίες του 50 και έτσι αποφασίσαμε να δώσουμε ένα στοιχείο λίγο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όμως αυτό, γιατί αισθάνεται ήδη η Πινελόπη ότι τις πάνε όλα κόντρα και στα κομμάτια και στο στυλ. Θα έχουμε και άλλες κοντρίτσες στο fitting, θα δούμε και άλλους σπουδαστές να. Ίσως και να μην δέχονται την πρόταση. Σίγουρα τα αγόρια είναι λίγο πιο δύσκολα τελικά από τις γυναίκες. Δεν ξέρω γιατί. Δεν συνηθίζεται αυτό. Συγγνώμη. Δεν συνηθίζεται τα αγόρια να είναι πιο δύσκολα, πιο. Δεν έπρεπε να είναι. Τα κορίτσια συνήθως είναι πιο δύσκολα γιατί είναι το φόρεμα, τα παπούτσια. Και έχουν και πιο πολλά, πιο πολλά το styling. Αλλά τα αγόρια έχουν και γιατί ένα ψώνιο. Είναι πολύ δύσκολο τους. Που έχει και το ψώνιο και έχει και την αντίδραση. Γιατί είχαμε και το Σάιον στην αρχή. Ποιο είναι αυτό ο οποίο έτσι λίγο σε ζορίζει, σε δυσκολεύει. Ο Άρης φυσικά. Ο Άρης πιστεύει ότι έχει ένα δικό του στυλ που πιστεύει ότι έχει αποκτήσει. Και δεν αλλάζει πολύ εύκολο. Μου δυσκολεύει τα θέματα και την περασμένη εβδομάδα. Πώς τον βλέπεις, γιατί και την περασμένη εβδομάδα και με το ύφος και το στυλ, αλλά Κωνσταντίνος Αργυρός, πάλι είχατε θέμα εκεί. Ναι, είχαμε θέματα με αυτό. Έχει πολύ έντονο άποψη πώς θέλει να βγει και θέλει να ντυθεί, αλλά αυτά τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν. Δεν είμαι προσωπικό του στυλίστα, είμαι δάσκαλος. Σωστό. Είμαι εκεί να τους βοηθήσω. Να τους συμβουλέψεις. Να τους συμβουλέψω και να μάθουν αισθητική και στυλ και να αποκτήσουν μια εικόνα και να γίνουν περσόνα και στάρ όπως και εσύ είσαι ήδη, Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για να ανακαλύψεις μέσα από αυτά που θα σε συμβουλέψει ένας έμπειρος επαγγελματίας με τόσα χρόνια διαδρομής, τι είναι αυτό που σου ταιριάζει. Και εγώ θυμώνω όταν βλέπω τις έντονες αντιδράσεις να μην ακούνε αυτά τα οποία δίνονται σαν συμβουλές και οδηγίες και να είναι εκεί επίμονοι. Έχεις φτάσει κάποια στιγμή. Σου εύχομαι να μην φτάσει, αλλά έχεις φτάσει κάποια στιγμή να πεις φτάνει ως εδώ, δεν μπορώ. Όχι. Είσαι, έχω εσύ, πολύ υπομονή. 25 χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχω συναντήσει πολλά διαφορετικά χαρακτήρες, ανθρώπους και εδώ στην Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα για μένα προς το παρόν. Τώρα, είσαι πολύ cool. Προσπαθώ να είμαι. Δεν μου έχει βάλει κανένας ακόμα έξω από τα όρια μου. Και εύχομαι να μην σε δούμε. Και εγώ εύχομαι. Γιατί όταν κάτι δεν σου αρέσει, φαίνεται από το βλέμμα σου, Al, και από το όλο σου έτσι την εικόνα. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν, σήμερα όμως, το απόγευμα, 6 ώρα στο επεισόδιο, είχατε την ψηφοφορία μεταξύ των καθηγητών για το σπουδαστή. Έχουμε ισοψηφία. Α. Οι σπουδαστές ψηφίσανε ποιος από τους συμμαθητές τους θέλουν να αποχωρήσει από την Ακαδημία. Και έχουμε 2, λοιπόν. 2. Άρα, μείον 4 βαθμοί και για τους 2 στο βραδινό live. Και δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ. Ναι, είδαμε, είχαμε και ισοψηφία την προηγούμενη εβδομάδα και γι' αυτό. Έτσι μπήκε και η Έλενα στην τριάδα την προηγούμενη εβδομάδα.
Εκτός αυτών, λοιπόν, σήμερα υπάρχει και ένα ψέμα εκεί ανάμεσα στην Ακαδημία και στους σπουδαστές που δημιουργεί μια μεγάλη ένταση και ξεσπά ένας τσακωμός. Έλα, πες μας κάτι. Με δεν θα σας πω τίποτα, θα το δείτε σήμερα στις 6. Τίποτα, παιδιά, δεν είναι. Και φυσικά στις 9 έρχεται το House of Fame Live Concert με Λένη Φουρέιρα και τη Γαρμπή, Γιάννη Πλούταρχο, Γιώργο Αρσενάκο και Φίβο. Ζωντανά. Έχουμε να δούμε και απόψε. Για να δούμε τη δεύτερη εμφάνιση των σπουδαστών. Μας πιέζει ο χρόνος, να έχετε δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, θα ξαναειδωθούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Εγώ ευχαριστώ.